Face to face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο έχουμε τον χειρουργό εντέρου και ορθού, κύριο Παπαγρηγοριάδη. Σάββας Παπαγρηγοριάδης, λοιπόν, είσαι στην εκπομπή Face to Face. Και έχετε κάνει και εξειδίκευση King's College στην Αγγλία. Εκεί πώς σας αποκαλούν? Υπάρχουν πολλές versions του ονόματός μου. Καταρχήν, γεια σας, κυρία Τζάφ. Η αγαπημένη μου είναι Παπαγκόρτζιος. Παπαγκόρτζιος. Α, πολύ ενδιαφέρον. Το κόλλησε μια προϊσταμένη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Οπότε έχετε και παρατσούκλι. Βεβαίως. Λοιπόν, Παπαγκόρτζιος, θα το πούμε πολύ gorgeous σήμερα. Αλλά θα μιλήσουμε για παθήσεις πολύ σοβαρές. Πάνω απ' όλα υπάρχουν λύσεις όταν είναι σε πρόωρο στάδιο. Να μιλήσουμε για το καρκίνο παχαίος εντέρου. Τι ακριβώς είναι? Λοιπόν, είναι ένας καρκίνος, ο οποίος είναι ο δεύτερος συχνότερος σε όλο τον κόσμο και σε άνδρες και σε γυναίκες. Είναι ένας καρκίνος που ξεκινάει από κάποιους αθώους πολύποδες, οι οποίοι δημιουργούνται όταν υπάρξει μια βλάβη ενός γκρουπ από γονίδια. Τα γονίδια αυτά, όταν σταματήσουν να δουλεύουν σωστά, δίνουν γένεση σε πολύποδες, που μεγαλώνουν σαν μικρά ρεβιθάκια, ας πούμε, στην επιφάνεια την εσωτερική του εντέρου. Και όπως βλέπουμε στην εικόνα μας εκεί, αρχίζουν να μεγαλώνουν και όταν ένα δεύτερο γκρουπ από γονίδια πάθει μια δεύτερη βλάβη, τότε αρχίζουν να γίνονται κακοήθη και να δημιουργούν έναν όγκο. Ο όγκος αυτός ξεκινάει την επιφάνεια του εντέρου, την εσωτερική, αλλά σιγά σιγά διηθεί το τοίχωμα του εντέρου και όταν διηθήσει όλο το πάχος του τοίχωματος του εντέρου, διηθεί εκείνα τα μικρά πράσινα στρογγυλά κουμπάκια που βλέπουμε εκεί, που είναι οι λεμφαδένες, οι περιοχικοί λεμφαδένες. Όταν πάει στους λεμφαδένες... Όπως βλέπουμε στη φωτογραφία μας εδώ. Ναι, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία, οι λεμφαδένες, οι οποίοι οι λεμφαδένες χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό σαν οχυρά αναχέτησης των μεταστάσεων. Όταν όμως αυτά τα οχυρά υποκύψουν, τότε πια μέσω των αιμοφόρων αγγείων και των λεφαγίων πηγαίνει ο καρκίνος και σε άλλα όργανα. Πόσο συχνός είναι? Είναι πολύ συχνός. Για παράδειγμα, στην Αγγλία ένας στους, ας το πούμε καλύτερα, ότι 150 άτομα στα 10.000 παθαίνουν καρκίνο. Έχουμε λοιπόν γύρω στους 10.000 καινούργια κρούσματα στην Αγγλία και περίπου 100.000 άτομα ανά πάσα στιγμή έχουν καρκίνο. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε. Στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε δυστυχώς ακριβείς στατιστικές. Πολύ φοβάμαι να πω, αλλά αν πάρουμε αναλογικά είναι ένας από τους συχνότερους καρκίνους πάλι. Μάλιστα. Η διαφορά μεταξύ καρκίνου του εντέρου και καρκίνου του ορθού, θέλετε να μας εξηγήσετε ποια είναι? Είναι κυρίως ανατομική διαφορά, η οποία έχει να κάνει με δυσκολίες της θεραπείας. Το ορθό είναι το τελικό τμήμα του παχαίου εντέρου, γύρω στα 20 εκατοστά, και οι καρκίνοι που αναπτύσσονται εκεί έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να επηρεάσουν γειτνιάζοντα όργανα και να δημιουργήσουν προβλήματα στους σφυγκτήρες, έτσι ώστε η θεραπεία πολλές φορές χρειάζεται να έχει και παραφύσει έδρα, κάτι που προσπαθούμε να αποφύγουμε. Ο καρκίνος του ορθού λοιπόν είναι μια πιο δύσκολη περίπτωση καρκίνου του παχαίου εντέρου. Κατά τα άλλα όμως, γενετικά και βιολογικά είναι ο ίδιος καρκίνος. Πλήττει περισσότερο άντρες ή γυναίκες? Δεν έχει διαφορά όσον αφορά το φύλο, πλήττει εξίσου και τους άντρες και τις γυναίκες. Παίζει ρόλο όμως η ηλικία. Οι περισσότερες περιπτώσεις γίνονται μετά τα 50 και κυρίως μετά τα 60. Στους νεότερους ανθρώπους, όταν υπάρξει καρκίνος του εντέρου, αυτό συνήθως έχει να κάνει με κληρονομικότητα. Η κληρονομικότητα πόσο μεγάλο ποσοστό παίζει στη συγκεκριμένη πάθηση? Είναι ένας από τους καρκίνους όπου η κληρονομικότητα είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, περίπου το 15% όλων των περιπτώσεων του καρκίνου του εντέρου έχει ένα πολύ σημαντικό κληρονομικό στοιχείο. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κληρονομικά σύνδρομα, όπως είναι το FAP, δηλαδή οικογενής πολυποδίαση, ή το σύνδρομο Lynch, τα οποία δημιουργούν καρκίνο σε πολύ νέες ηλικίες. Υπάρχουν όμως και οικογένειες στις οποίες υπάρχουν πολλά κρούσματα, 5, 6, 7 περισσότερα, από καρκίνο σε διάφορες γενιές. Αυτή λέγεται σποραδική καρκινογένεση, και αν κάποιοι ασθενείς μας γνωρίζουν ότι στην οικογένειά τους έχουν αρκετούς συγγενείς με καρκίνο του εντέρου, αυτό είναι μία ένδειξη να αρχίσουν την πρόληψη νωρίτερα και με άλλη συχνότητα από το γενικό πληθυσμό. Υπάρχουν και άλλες παθήσεις που προδιαθέτουν καρκίνο παχαίος εντέρου? Ναι, οι φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, όπως είναι η ελκώδης κολίτης και η νόσος του Κρόν, όταν τις έχει κάποιος για κάποια χρόνια, τότε δημιουργούν μια αυξημένη συχνότητα για καρκίνο του εντέρου. Ειδικά αν έχει κάποιος ελκώδη κολίτιδα για 7 χρόνια ή περισσότερο, τότε αρχίζει να έχει ένα κίνδυνο να αναπτύξει δυσπλασία, που είναι το πρώτο στάδιο για την καρκινογένεση. Έτσι λοιπόν, σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν
φλεγμονώδες του εντέρου, δηλαδή ελκώδη, κολίτιδα και νόσο του Κρόν. Υπάρχουν άλλες κατευθυντήριες οδηγίες για μεγαλύτερη συχνότητα του προληπτικού ελέγχου. Σίγουρα, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά που μας λέτε. Κληρονομικότητα σημαίνει και πρόγνωση και διάγνωση και σε πρόωρο στάδιο. Όσον αφορά τη διάγνωση, ποιες είναι οι διαγνωστικές εξετάσεις που μπορούν να γίνουν για να προγνωστεί η πάθηση? Η κυριότερη εξέταση είναι η κολονοσκόπηση. Είναι αυτό που λέμε το golden standard. Είναι ο κύριος θεραπευτικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε και να προλάβουμε τον καρκίνο, και αυτό έχει σημασία. Διότι είπαμε ότι προέρχεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων από πολύπωδες. Αν αυτοί οι πολύπωδες αφαιρεθούν όταν ακόμα είναι μικροί και καλοήθεις, τότε απλά δεν θα πάθει κανείς ποτέ καρκίνο. Η προσπάθεια λοιπόν του προγράμματος πρόληψης με κολονοσκόπηση έγκυται στο να προληφθεί ο καρκίνος. Σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να τον προλάβουμε, τότε υπάρχει έγκαιρη διάγνωση. Δηλαδή, η πρόγνωση εξαρτάται από το αν η διάγνωση γίνει σε πρώιμο στάδιο ή σε μεταγενέστερο στάδιο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στις πιθανότητες ίασης και επιβίωσης. Για παράδειγμα, στο στάδιο 1 η επιβίωση είναι πάνω από 90%. Στο στάδιο 4 η επιβίωση κατεβαίνει γύρω στο 10%. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όσο νωρίτερα διαγνωστεί ένας όγκος, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι ιάσιμος. Γι' αυτό το λόγο η κολονοσκόπηση, εάν βρει έναν όγκο ο οποίος μόλις έχει αρχίσει να σχηματίζεται και δεν έχει δώσει ακόμα συμπτώματα, είναι κάτι πολύ ευεργετικό, διότι αμέσως ο ασθενής μπορεί να θεραπευτεί με πιθανότητες θεραπείας 90%. Ποιος ο ρόλος της διατροφής? Γιατί η διατροφή καθημερινά, όπως βλέπουμε, έχει προσθεθεί και τα κακά, να πούμε, το fast food, όλα αυτά που δεν πρέπει να τρώμε και τα τηγανιτά. Πείτε μας λιγάκι, ποιος είναι ο ρόλος της διατροφής στην πάθηση? Βεβαίως. Η διατροφή παίζει πάντα ρόλο, γιατί, όπως και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, γιατί παρόλο που τα γονίδια μας είναι πολύ σημαντικά για το τι καρκίνους θα πάθουμε, αυτό που παίζει μεγάλο επίσης ρόλο είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε σαν περιβάλλον τη δράση των γονιδίων. Η διατροφή που είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες, φρούτα, λαχανικά, σαλάτες, είναι προστατευτική για την καρκινογένεση. Επεξεργασμένα κρέατα, τροφή υψηλή σε λιπαρά, αλκοόλ, κάπνισμα, αυτά δημιουργούν καρκινογένεση σε πολλούς καρκίνους και στον καρκίνο του παγιού εντέρου. Τώρα, θεωρούνται από τα ιάσιμα είδη καρκίνου, θα μπορούσαμε να πούμε ναι, όχι και πότε μπορούμε να γλιτώσουμε? Βεβαίως. Η διάγνωση καρκίνου του εντέρου δεν είναι θανατική καταδίκη. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Στις περισσότερες των περιπτώσεων θεραπεύεται πλήρως. Μεγάλη σημασία παίζει το στάδιο που θα διαγνωστεί, επίσης το αν γίνει μια σωστή θεραπεία. Συνολικά, αν θέλω να βάλουμε ένα μέσο όρο, ο μέσος όρος είναι πάνω από 75% ίαση και στα αρχικά στάδια αρκετά ψηλότερο από αυτό. Μπορεί ο έλεγχος του όταν δεν έχει συμπτώματα, ασυμπτωματικού καρκίνου, το λεγόμενο screening, να αλλάξει την πορεία της νόσου? Βεβαίως, διότι εάν αντί να διαγνωστεί κάποιος σε στάδιο, ας πούμε, 3, που έχει πιθανότητα επιβίωση 60%, διαγνωστεί σε στάδιο 1, που έχει επιβίωση 90%, όπως καταλαβαίνετε, έχει κερδίσει μια πολύ σημαντική ευκαιρία για να θεραπευτεί πλήρως. Ένα ήδη 30%. Ακριβώς. Και έχουν υπάρξει τώρα μεγάλες μελέτες σε πολλές χώρες. Ξεκίνησαν από την Αμερική 30 χρόνια πριν και μετά επαναλήφθηκαν στη Βρετανία, στη Σουηδία, στη Δανία και άλλες χώρες. Και όλες οι μελέτες έχουν δείξει ότι το screening, ο συμπτωματικός έλεγχος, και προλαμβάνει τον καρκίνο, αλλά και μειώνει τη θνησιμότητα για τους καρκίνους που δημιουργούνται. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι για τα στάδια? Ήδη αναφερθήκατε στο στάδιο 1 και στάδιο 3. Step by step, το στάδιο 1, 2, 3, 4, τι βλέπουμε? Βεβαίως. Στο πρώτο στάδιο, που είναι το στάδιο 1, ο καρκίνος περιορίζεται μονάχα στον φλενογόνο, δηλαδή την εσωτερική επιφάνεια. Σε αυτό το στάδιο, αν αφαιρέσουμε τοπικά τον καρκίνο με μια ενδοσκοπική επέμβαση, τότε είναι πλήρως θεραπεύσιμος. Στο στάδιο 2 έχει διηθήσει και ένα παραπάνω στρώμα, τον υποφλενογόνιο μυϊκοχυτώνα. Και αν η λεφαδένεση είναι αρνητική, ακόμα και σε αυτό το στάδιο, υπάρχουν τρόποι σήμερα να κάνουμε τοπικές χειρουργικές θεραπείες με πολύ καλά αποτελέσματα, όπως σκοπεύω να σας πω παρακάτω. Στο στάδιο 3 έχουν διηθήσει τους λεμφαδένες και σε αυτό το στάδιο χρειάζεται μια πιο ριζική επέμβαση, η οποία θα αφαιρέσει και τους λεμφαδένες για να καθαρίσει τελείως την περιοχή από καρκίνο. Και το στάδιο 4 έχει πάει σε άλλα όργανα,
μπορεί να είναι το ύπαρ, μπορεί να είναι οι πνεύμονες και αλλού. Και σε αυτό το στάδιο συνήθως ξεκινάμε τη θεραπεία με συστηματική θεραπεία. Συστηματική θεραπεία είναι η χημειοθεραπεία. Η χημειοθεραπεία σκοτώνει τα κύτταρα που είναι σε απομακρυσμένα σημεία του οργανισμού και όταν επιτευχθεί το αποτέλεσμα να μειωθεί η συνολική μάζα του όγκου μέσα στο σώμα, τότε κάνουμε και την επέμβαση για να αφαιρέσουμε τον πρωτοπαθή όγκο. Και σε τι εξέταση συνίσταται το screening και πότε πρέπει να την κάνουμε? Το screening είναι κυρίως η κολονοσκόπηση, αλλά επειδή η κολονοσκόπηση δεν είναι αρεστή σε όλο τον πληθυσμό, για παράδειγμα στην Αγγλία, όπου είναι έτσι οργανωμένο το σύστημα, ώστε ο κάθε πολίτης όταν φτάσει την ηλικία που πρέπει, παίρνει ένα γράμμα στο σπίτι του που τον καλεί να πάει να κάνει το screening με ραντεβού. Συνήθως μετά από ένα χρόνο? Μετά από 6 μήνες, μετά από πόσο χρόνο? Όχι, όταν ας πούμε γίνει 60 ετών, παίρνει ένα γράμμα, του λέει Happy birthday, τώρα καιρός να έρθετε για μια κολονοσκόπηση. Για την ακρίβεια, τους δίνουν ένα. Ωραίο θα ήταν να γίνονται αυτό και στην Ελλάδα. Ωραίο θα ήταν και πραγματικά αυτό θα έσωζε ζωές. Αλλά πάντως, ακόμα και εκεί που είναι τόσο καλό το σέρβις, δεν το εκτιμούν όλοι. Και οπότε το 1/3 των ασθενών δεν εμφανίζεται. Γιατί απλά οι άνθρωποι δεν αρέσκονται πάρα πολύ στην όλη διαδικασία της κολονοσκόπησης όπως την φαντάζονται. Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο άσχημη, τόσο καλή. Είναι μύθος ή τόπου. Κοιτάξτε. Εξέταση δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Τις μέρες μας η κολονοσκόπηση είναι και ασφαλής και ανώδυνη και δίνεται μέθη που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θυμούνται καν τίποτα. Αλλά γενικά είναι η ιδέα, ας πούμε, της όλης διαδικασίας. Κάνει μερικούς ανθρώπους να μην έρχονται. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μεγάλη έρευνα και για εναλλακτικές μορφές screening. Υπάρχει πια σε βαθμό. Εάν δεν θέλει κάποιος να κάνει κολονοσκόπηση, έχει άλλου είδους επιλογή? Βεβαίως. Και ποια είναι αυτή? Μία επιλογή είναι η εικονική κολονοσκόπηση, virtual colonoscopy. Έχουμε μία εικόνα νομίζω να δείξουμε, όπου είναι στην πραγματικότητα ένα είδος αξονικής τομογραφίας με προετοιμασία του εντέρου, η οποία συνδυάζεται με ένα software εικονικής πραγματικότητας και γίνεται μία τρισδιάστατη αναπαράσταση του εσωτερικού του εντέρου και φαίνονται και όγκοι αλλά και μικροί πολύποδες και έχει απεικονιστική ικανότητα σχεδόν στις μέρες μας όσο και η πραγματική κολονοσκόπηση. Το μειονέκτημα είναι ότι πρέπει να πάρεις μία μικρή δόση ακτινοβολίας, η οποία είναι μικρή, δεν είναι επικίνδυνη. Αλλά το άλλο μειονέκτημα είναι ότι αν βρεθεί κάτι, ένας πολύποδας ή κάτι που να θέλει βιοψίες, τότε πρέπει αναγκαστικά να πας να κάνεις και την κανονική κολονοσκόπηση. Εδώ βλέπουμε 4 εικόνες. Θέλετε να μας αναλύσετε τι ακριβώς βλέπουμε? Ναι, η πρώτη πάνω αριστερά, που είναι σαν A, είναι μια εικόνα αξονικής τομογραφίας. Αμέσως από κάτω της, το C, είναι εικόνα ενός όγκου, ενός πολυποειδούς όγκου του εντέρου. Και βλέπετε στο D δίπλα πώς φαίνεται στην αναπαράσταση τη διάστατη της αξονικής αυτός ο όγκος που είναι με κολονοσκόπηση αριστερά, πώς φαίνεται δεξιά στην αξονική. Και από πάνω είναι μια γενική εικόνα του πώς φαίνεται το εντερικό τείχομα. Είναι δηλαδή μια αρκετά ρεαλιστική απεικόνιση τρισδιάστατη όλου του εντέρου. Αυτή η εξέταση προσφέρεται και στην Ελλάδα σήμερα σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία. Και είναι θέμα κατευθυντήριων οδηγιών και σε κάθε χώρα. Το αν, ας πούμε, συνιστά ο γαστρεντερολόγος αυτή την εξέταση ή την κολονοσκόπηση. Πρέπει να πω ότι το στάνταρτ είναι ακόμα η κανονική και όχι η εικονική κολονοσκόπηση, αλλά για τους ασθενείς που το αρνούνται υπάρχει αυτή η περίπτωση. Επίσης να πούμε ότι έχουν δημιουργηθεί τώρα και βιολογικά τεστ, τα οποία έχουν αρκετά καλή αποτελεσματικότητα, αλλά ακόμα όχι αρκετή οικονομική αποδοτικότητα. Όταν λέτε οικονομική, τι εννοείτε? Εννοώ, για παράδειγμα, υπάρχει ένα τεστ κοπράνων που μπορεί να σας διαγνώσει με ακρίβεια 93% αν έχετε καρκίνο του εντέρου, αλλά κοστίζει ακόμα 400 ευρώ, δηλαδή σχεδόν όσο και η κολονοσκόπηση. Οπότε, από οικονομική άποψη για το σύστημα υγείας, δεν συμφέρει να εφαρμοστεί σε πολύ μεγάλα τμήματα πληθυσμού. Αλλά από του χρόνου ή σε 2 χρόνια θα κυκλοφορήσει στην αγορά κάτι που υπάρχει σε πειραματικό στάδιο ήδη. Εξετάσεις αίματος που θα δείχνουν με ένα απλό τεστ αίματος το αν υπάρχει καρκίνος του εντέρου στο σώμα. Κάτι που θα φέρει μια επανάσταση στον όλο ασυμπτωματικό έλεγχο. Γιατί φυσικά ένα τεστ αίματος. Εφευρέτης της Έλληνας, θέλουμε να πιστεύουμε. Δυστυχώς όχι, δυστυχώς όχι. Δεν θα πάρουμε το βραβείο Νόμπελ. Όχι, δεν θα πάρουμε. Μα πάντα έτσι δεν είναι. Όλες οι εξετάσεις όταν είναι στην αρχή, οτιδήποτε είναι αυτό, όχι μόνο από εξέταση μέχρι και ένα iPhone, όταν είναι στην αρχή, έχει άλλο κόστος. Όταν όμως προχωρήσει και η επιστήμη, η συγκεκριμένη περίπτωση, είτε η τεχνολογία, είτε όλη αυτή η κλάδη της ζωής,
κατόπιν όταν υπάρχει πληθώρα πραγμάτων, υπάρχει πληθώρα λύσεων, πληθώρα καταστάσεων και εκεί φυσικά υπάρχει και γίνεται πολύ πιο οικονομική λύση. Να μιλήσουμε λίγο ποιες είναι οι βασικές θεραπείες που μπορεί να γίνουν στον καρκίνο του εντέρου και του ορθού. Μάλιστα. Στον καρκίνο του εντέρου είναι η χειρουργική χημοθεραπεία. Στον καρκίνο του ορθού είναι επιπλέον και η ακτινοθεραπεία. Στον καρκίνο του ορθού, που είναι η πιο δύσκολη περίπτωση θεραπευτικά, αυτό που είναι σημαντικό είναι, όπως βλέπουμε στο σχεδιάγραμμα εκεί, βλέπουμε το ορθό, βλέπουμε έναν όγκο στο αριστερό μέρος και γύρω-γύρω με διακεκομένη γραμμή είναι σημαδεμένο αυτό που λέμε μέσο ορθό. Αυτό είναι ένας ιστός που περιλαμβάνει λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες αυτοί μπορεί να είναι διηθημένοι από καρκίνο. Άρα λοιπόν η θεραπεία έγκυται στο να αφαιρέσουμε τον όγκο με το τμήμα του εντέρου του σύστοιχου, αλλά ταυτόχρονα και όλο το λεμφαδενικό ιστό που περιέχει τους λεμφαδένες. Αυτό λέγεται ολική εκτομή του μεσοορθού ή total mesorectal excision ή TME. Αυτό είναι το golden standard, ο τρόπος ενδεδειγμένος για να θεραπεύσεις τον καρκίνο του ορθού. Πρέπει να διατηρήσουμε βέβαια τους σφινκτήρες, έτσι, για να μην έχει ο άνθρωπος μόνιμη παραφύση έδρα. Στις μέρες μας, προτού κάνουμε την εγχείρηση, έχει αποδειχθεί ότι αν με τη σωστή σταδιοποίηση που γίνεται με αξονική και μαγνητική τομογραφία και εδωρθικό περιγράφημα, αν έχει λοιπόν βρεθεί ότι ο όγκος είναι σταδίου 3 και πάνω, τότε η θεραπεία δεν αρχίζει από την εγχείρηση, αρχίζει από την ακτινοθεραπεία. Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας είναι όσο πάει και πιο σημαντικός στις μέρες μας στον καρκίνο. Γιατί? Γιατί ένα ποσοστό 15 με 20% εάν λάβει ακτινοθεραπεία με τις σύγχρονες εξελιγμένες τεχνικές ακτινοθεραπείας, διότι δεν είναι η ίδια ακτινοθεραπεία που δίναμε πριν 30 χρόνια. Πρέπει να φωνάξετε κάποιον ακτινοθεραπευτή στην εκπομπή σας να σας το εξηγήσει με τεχνικούς όρους αυτό. Αλλά υπάρχει ένα 15 με 20% με την ακτινοθεραπεία μόνο να εξαφανιστεί τελείως ο όγκος. Είναι αυτοί που λένε ότι έχουν πλήρη ανταπόκριση, complete responders. Οπότε... Μάλιστα, αλλά μήπως η ακτινογραφία δημιουργεί όμως, λόγω καθυστέρησης χειρουργικής, εκεί δημιουργήσει και κινδύνους? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση που την κάνουν όλοι οι ασθενείς μου. Λένε, τι θα γίνει, θα μου λες ότι θα κάνω 2 μήνες ακτινοθεραπεία και στο μεσοδιάστημα θα κάθομαι και θα μεγαλώνει ο όγκος? Όχι, δεν μεγαλώνει ο όγκος. Ο όγκος θεραπεύεται με την ακτινοθεραπεία και μάλιστα όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας, αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν με το πότε η ακτινοθεραπεία σκοτώνει τα κύτταρα, που τα σκοτώνει στη φάση της αναπαραγωγής. Ακόμα και αν σταματήσει κάποιος σήμερα την ακτινοθεραπεία, αυτή συνεχίζει να δουλεύει για μήνες, 3 με 6 μήνες μετά το τέλος της θεραπείας. Wow. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται λόγος ανησυχίας ότι εάν κάνω ακτινοθεραπεία πρώτα θα φύγει ο όγκος και θα πάει αλλού. Δεν ισχύει αυτό. Ίσα-ίσα με την ακτινοθεραπεία, πρώτον, υπάρχει μια περίπτωση 15 με 20% να εξαφανιστεί όγκος και να μην χρειαστεί καν εγχείρηση μετά. Ή, εάν υπάρχει όγκος, θα συρρυκνωθεί και θα εξαιρεθεί σε καθαρά όρια, όπως λέμε, δηλαδή πλήρως και με θεραπευτικό αποτέλεσμα. Μετά την εγχείρηση, για την οποία θα μιλήσουμε πιο εκτεταμένα, συνήθως ακολουθεί και χημειοθεραπεία. Η χημειοθεραπεία είναι πάλι μια λέξη που προκαλεί τρόμο σε πολλοί κόσμο. Να εξηγήσουμε λιγάκι τι σημαίνει ακτινοθεραπεία και τι σημαίνει χημειοθεραπεία και ποια είναι η διαφορά. Η ακτινοθεραπεία είναι θεραπεία με ακτινοβολία, η οποία ανάλογα τώρα μπορεί να είναι ακτινοβολία γάμα, υπάρχουν όμως και ακτινοβολία σωματιδίων κλπ. Η οποία στοχεύει τον όγκο, καταστρέφει, σκοτώνει τον όγκο και στις μέρες μας είναι τόσο καλά στοχευμένη που κάνει πολύ λίγη ζημιά σε άλλα παρακείμενα όργανα. Είναι μια θεραπεία η οποία έχει κάποιες μικρές παρενέργειες, αλλά σε γενικές γραμμές σώζει πάρα πολλούς ανθρώπους με πολλούς καρκίνους και όχι μόνο στο ορθό, αλλά είναι η βασική θεραπεία για καρκίνους, ας πούμε, του ισοφάγου, του στοματικής κοιλότητας, του λάριγκα κλπ. Τώρα, ποια είναι η καλύτερη επέμβαση, χειρουργική επέμβαση, γιατί υπάρχει η λαπαροσκοπική χειρουργική, υπάρχει ανοιχτή, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Εκεί τι έχετε να πείτε? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές τεχνικές που εξελίσσονται σταδιακά. Σκοπός είναι να κάνουμε αυτό που λέμε evidence-based medicine, δηλαδή ιατρική πάνω στα στοιχεία από αποδείξεις και όχι απλώς επειδή μας αρέσει μια τεχνική και παρασυρώμαστε από ενθουσιασμό. Η χειρουργική, η παραδοσιακή, η ανοιχτή χειρουργική
έχει σιγά σιγά αντικατασταθεί στις μέρες μας με την ελάχιστα επεμβατική, τη minimally invasive surgery, η οποία είναι αυτό που λέμε λαπαροσκοπική χειρουργική κυρίως. Έτσι. Είναι λοιπόν μια χειρουργική με την οποία αποφεύγουμε τις μεγάλες τομές, δημιουργούμε μικρές οπές 5 με 10 χιλιοστά στο σώμα, βάζουμε διαμέσου αυτών των οπών κάμερα και λαπαροσκοπικά εργαλεία και κάνουμε την ίδια εγχείρηση μέσα, αλλά με πολύ μικρή ζημιά στο τείχωμα της κοιλιάς εξωτερικά. Αυτό έχει πλεονεκτήματα. Πλεονεκτήματα στις μέρες μας το βγήκε και μια τελευταία μελέτη, πολύ σημαντική, που δείχνει ότι υπάρχει ακόμα και ογκολογικό πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, διότι επιτρέπει πάρα πολύ καλή οπτική προσπέλαση των χαμηλών όγκων του ορθού και μπορούμε και βγάζουμε περισσότερους λεμφαδένες με καλύτερο ογκολογικό αποτέλεσμα. Αλλά εκτός από αυτό έχει πλεονεκτήματα όσον αφορά τον πόνο του αρρώστου, την αναπνοή του μετά την εγχείρηση, την ταχύτητα της ανάρρωσης, τη συχνότητα των μεταχειρητικών λοιμώξεων των τραυμάτων, δεν κάνουμε μεταχειρητικές σκύλες κλπ. Για αυτούς τους λόγους, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική, θεωρείται σαν ενδεδειγμένη θεραπεία του καρκίνου του εντέρου η λαπαροσκοπική χειρουργική, εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένες αντενδείξεις. Και υπάρχουν και προγράμματα που εκπαιδεύουν τους χειρουργούς σε αυτή την τεχνική. Τώρα, είστε και καθηγητής στο Λονδίνο της συγκεκριμένης, αλλά είστε και επίσημος εκπαιδευτής λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο Βρετανικό Υπουργείο Υγείας. Εκεί πώς πιστοποιούνται οι χειρουργοί αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύονται, πιθανόν και από εσάς, και μπορούμε να πούμε ότι έχουν κάνει την εξειδίκευσή τους σε συγκεκριμένες παθήσεις και λύσεις λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Ναι, πράγματι. Το νοσοκομείο μας, το King's College, είναι ένα από 10 κέντρα στην Αγγλία που ανέλαβε εδώ και μια δεκαετία και περισσότερο, ανέλαβε την αποστολή να εκπαιδεύσει όλους τους χειρουργούς της Αγγλίας σε αυτές τις τεχνικές. Γιατί είναι δύσκολες τεχνικές και περάσανε ειδικευμένοι, όχι ειδικευόμενοι χειρουργοί, από τα κέντρα μας ένας-ένας και έπρεπε να κάνουν 20 επεμβάσεις υπό επίβλεψη που βιντεοσκοπούνται. Μετά τα βίντεο βαθμολογούνται από εξεταστές που δεν τους ξέρουν. Μετά πάμε και τους βοηθάμε σε ένα αριθμό επεμβάσεων στο νοσοκομείο τους, σαν proctors όπως λέμε, δηλαδή να δούμε αν και στο δικό τους περιβάλλον τι κάνουν. Και σε κάποια φάση τους δίνουμε ένα πιστοποιητικό ότι πράγματι μπορούν ασφαλώς να αρχίσουν αυτές τις επεμβάσεις. Αυτό γίνεται γιατί οι επεμβάσεις αυτές, όταν γίνουν από μη εκπαιδευμένους, μπορεί να έχουν σοβαρές επιπλοκές. Γιατί δεν είναι τεχνικές που μαθαίνονται πάρα πολύ εύκολα. Αυτό το πρόγραμμα υπάρχει παραπλήσιο και στις σκανδιναβικές χώρες και στη Γερμανία και αλλού. Είναι ο μόνος τρόπος για να γενικεύσεις τη λαπαροσκοπική χειρουργική σε όλο το σύστημα υγείας και όχι να την έχεις μονάχα σε μεμονωμένους γιατρούς, σε μεμονωμένα τμήματα. Μάλιστα. Τώρα, είστε ειδικός χειρουργός εντέρου και του ορθού, colorectal surgeon, όπως λέμε και στα αμερικάνικα και στα αγγλικά. Η συγκεκριμένη διάκριση πόσο σημασία έχει? Έχει μεγάλη σημασία, γιατί είσαι ειδικός μόνο αν κάνεις ένα πράγμα συνέχεια και πολύ. Αλλιώς το να δηλώσω ότι είμαι ειδικός σε κάτι το οποίο το βλέπω περιστασιακά, νομίζω ότι δεν στέκει. Για να το κάνεις αυτό πρέπει μοιραία να θυσιάσεις κάποια άλλα πράγματα. Έτσι. Εάν θέλεις να κάνεις όλων των ειδών τις εγχειρήσεις, μία διαφορετική κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα, δεν θα μπορέσεις ποτέ να αποκτήσεις τον απαραίτητο όγκο και επιπλέον και να τραβήξεις και τις παραγωγές των περιστατικών που θες. Και υπάρχει πολλή έρευνα στη βιβλιογραφία διεθνή που δείχνει ότι ο όγκος των περιστατικών που κάνεις και η εξειδίκευση συσχετίζεται και με την ποιότητα των αποτελεσμάτων σου. Δηλαδή, αν κάνεις μία εγχείρηση μία φορά το χρόνο, έχεις χειρότερα αποτελέσματα να την κάνεις μία φορά την εβδομάδα. Ο μόνος τρόπος γι' αυτό είναι η εξειδίκευση. Και σε χώρες του εξωτερικού, πολλές, όχι όλες βέβαια, γιατί εξαρτάται και το σύστημα υγείας πώς δουλεύει, έτσι. Υπάρχει εξειδίκευση και εγώ, αν και όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, έκανα γενική χειρουργική, τα τελευταία 15 χρόνια κάνω μόνο χειρουργική του εντέρου και του ορθού. Και υπάρχουν χώρες όπως, ας μην πάμε σε μεγάλες χώρες, αλλά και μικρές χώρες όπως η Δανία, για παράδειγμα, που υποχρεώνει ακόμα και ολόκληρα τμήματα ή νοσοκομεία να ασχολούνται μόνο με συγκεκριμένες παθήσεις. Για παράδειγμα, δεν μπορεί στη Δανία να χειρουργηθείς για καρκίνο του εντέρου σε οποιοδήποτε νοσοκομείο. Είναι συγκεκριμένα νοσοκομεία που πρέπει να πας.
Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει ακόμα εδώ σε εμάς και παρόλο που υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι και εξαιρετικά έτσι, τμήματα. Το βλέπουμε όλο και περισσότερο όμως ότι η εξειδίκευση είναι πολύ σημαντική. Εξειδίκευση σε αιμορροίδες, εξειδίκευση τώρα στον καρκίνο παχαίας εντέρου. Τώρα, αν σας τύχει κάποιο περιστατικό το οποίο πρέπει να χειρουργήσετε για κύλη κοιλιακής χώρας, το κάνετε ή όχι? Βέβαια, τώρα τα μικρά πράγματα τα έχουμε μάθει και είναι εύκολα και τα κάνουμε από παλιά. Είμαστε επίσης όλοι υποχρεωμένοι να είμαστε εξειδικευμένοι και στην επίγουσα χειρουργική. Οπότε, όταν εφημερεύουμε και έχουμε ένα επίγον περιστατικό, ξέρουμε και αυτό να το μετρήσουμε. Α, μόνο τότε, σε ένα επίγον σχεδιασμένο. Πείτε ότι έχετε κάποιον ασθενή τον οποίο τον χειρουργήσατε για καρκίνο παχαίος εντέρου είτε ορθού. Εκεί, αν σας πει γιατρέ μου, εσείς με χειρουργήσατε, εσείς είστε ο χειρουργός μου, δεν θέλω να αλλάξω, είναι εκεί κοντά, γενική χειρουργική είναι, σας παρακαλώ χειρουργήστε με εσείς. Το κάνετε? Εξαρτάται. Συνήθως όχι. Και ακόμα και όταν μου λένε, μα καλά, μου έκανες αυτή την εγχείρηση πριν 15 χρόνια, τώρα τι άλλαξε? Περάσαν 15 χρόνια και δυστυχώς πρέπει να είμαστε όλοι να αποφασίσουμε, πρέπει να κάνουμε τα ειδικά και να αφήσουμε τα γενικά. Εξαρτάται και από το σύστημα υγείας. Στο δικό μου το νοσοκομείο, παρόλο που κάποτε έκανα μεταμοσχεύσεις ύπατος και ήμουν χειρουργός ύπατος πριν 25 χρόνια, τώρα δεν κάνω. Φωνάζω τους συναδέλφους μου που είναι χειρουργοί ύπατος για να βγάλουν τις μεταστάσεις. Γιατί έτσι είναι το σύστημα υγείας εκεί πέρα. Πάντως είναι ένα team γιατρών και πάντα η πείρα και η εξειδίκευση είναι πολύ σημαντική. Αλλά όπως είπατε και εσείς, όταν γνωρίζετε και για τη μεταμόσχευση ύπατος, ένας λόγος παραπάνω γνωρίζετε καλύτερα πώς λειτουργούν όλα αυτά τα όργανα στην συγκεκριμένη περιοχή. Φυσικά, όπως λένε οι Άγγλοι, ειδικός είναι κάποιος που γνωρίζει τα πάντα για ένα πράγμα και λίγο απ' όλα για τα πάντα. Και πρέπει δηλαδή, να ξέρετε πρέπει και το δάσος, δεν είναι μόνο το δέντρο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί σας. Face to face, συνεχίζουμε με τον χειρουργό εντέρου και ορθού, τον κύριο Παπαγρηγοριάδη. Σάββας Παπαγρηγοριάδης, λοιπόν. Μιλάμε για το καρκίνο εντέρου και του ορθού. Θέλετε να μας πείτε, η λαπαροσκοπική χειρουργική, είπαμε ότι έχει τεράστια πλεονεκτήματα. Να τα τονίσουμε λιγάκι αυτά τα πλεονεκτήματα. Ποια είναι? Είναι μια μικρότερη παρέμβαση στη φυσιολογία του οργανισμού, επειδή έχουμε λιγότερο τραύμα, λιγότερο πόνο, λιγότερη φλεγμονώδη αντίδραση, λιγότερες πιθανότητες για λοιμώξεις μεταχειρητικές, γρηγορότερη ανάρρωση, λιγότερες μεταχειρητικές σκύλες και λιγότερες αναπνευστικές λοιμώξεις. Είναι μια σειρά πλεονεκτήματα τα οποία συνδυάζονται τελευταία και με ένα ογκολογικό πλεονέκτημα. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι μπορείς να βγάλεις πιο καλά τον όγκο και μεγαλύτερο αριθμό λεμφαδένων όταν γίνεται λαπαροσκοπικά. Να μας εξηγήσετε λίγο την ενδοσκοπική χειρουργική και τα λεγόμενα notes. Τι ακριβώς είναι? Ναι, notes είναι natural orifice transluminal endoscopic surgery, που σημαίνει χειρουργική, ενδοσκοπική χειρουργική διαμέσου φυσικών στομίων. Τα φυσικά στόμια του ανθρωπίνου σώματος, τα οποία αυτά που εννοούμε είναι κυρίως τρία, είναι το στόμα, ο κόλπος και ο προκτός. Η χειρουργική των διαφυσικών στομίων προσπαθεί να μην δημιουργήσει καθόλου τομές στον ανθρώπινο σώμα, αλλά να βάλει τα όργανα και τις κάμερες μέσα από τα φυσικά στόμια και να κάνει όλη την επέμβαση από εκεί. Σε μία έτσι, ας το πούμε, πρωτόγονη λίγο μορφή, η κολονοσκόπηση, την οποία βγάζουμε και πολύποδες, είναι μία μορφή χειρουργικής διαφυσικών στομίων. Αλλά τώρα γίνονται πολλές έρευνες για να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν ενδοσκοπική χειρουργική χωρίς καθόλου τομές για να βγάλουμε τους όγκους του ορθού. Αυτές οι επεμβάσεις μπορούν να γίνουν είτε για τοπική εκτομή των όγκων, όπως είναι η TEMS, έτσι λέγεται αυτή η εγχείρηση, είτε εγχειρήσεις όπου αφαιρούνται και λεμφαδένες μαζί. Να μας εξηγήσετε λίγο τις εφαρμογές, πώς ακριβώς γίνεται. Ναι, με ένα χειρουργικό ενδοσκόπιο και υπογενική αναισθησία εισάγεται διαμέσου του προκτού η κάμερα, τα λαπαροσκοπικά εργαλεία και αφαιρείται όγκος από το ορθό και μετά επισκευάζεται το έλλειμμα έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε τρύπα ούτε τίποτα. Αυτό λέγεται εγχείρηση TEMS. Η εγχείρηση TEMS είναι κατάλληλη για τα στάδια 1 και 2 του καρκίνου του ορθού, είτε σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία είτε χωρίς. Και το πλεονέκτημα είναι ότι η εγχείρηση κρατάει 90 λεπτά αντί για 4-5 ώρες. Ο ασθενής πάει στο σπίτι του μετά από ένα βράδυ αντί να καθίσει στο νοσοκομείο μια εβδομάδα και δεν έχει παρά πάρα πολύ λίγες και ελάχιστες επιπλοκές. Τώρα, λοιπόν, ποιο είναι το στάδιο όμως του καρκίνου που μπορεί να εφαρμοστεί συγκεκριμένη τεχνική?
Ναι, η χειρουργική TEMS είναι για το στάδιο 1 και 2 του καρκίνου. Δεν είναι για όλα τα στάδια. Να πούμε λιγάκι και τα στάδια πάλι. Ναι, το στάδιο 1 και 2 είναι όταν περιορίζεται μόνο στο τείχωμα του εντέρου, στο βλενογόνο και στον υποβλενογόνιο μυϊκό χιτών. Δεν έχει τρυπήσει όλο το έντερο και να πάει στους λεφαδένες. Όταν λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο πρώιμο καρκίνο και τον έχουμε διαγνώσει με τις σωστές διαγνωστικές μεθόδους, τότε μπορούμε να τον αφαιρέσουμε τοπικά και να έχουμε αποτέλεσμα ίεσης. Εφόσον βέβαια οι λεφαδένες είναι αρνητικοί. Μάλιστα. Τώρα η ακτινολογική μέθοδος, εκεί τι βλέπουμε? Ναι, χρειαζόμαστε αυτό που λέμε staging, σταδιοποίηση. Που σημαίνει? Το τι στάδιο είναι ένας όγκος θα το βρούμε προεγχειρητικά με τις ακτινολογικές μεθόδους. Μεταεγχειρητικά βέβαια θα μας το πει ο παθολογοανατόμος. Προεγχειρητικά έχουμε μεθόδους όπως βλέπουμε εδώ πέρα το ενδορθικό υπερηχογράφημα, το οποίο βλέπετε αριστερά την εικόνα την υπερηχογραφική, που δεξιά βλέπουμε με το κολονοσκόπιο. Δηλαδή έχουμε έναν πρώιμο όγκο ο οποίος επικονίζεται όλα τα στρώματα του εντέρου με το υπερηχογράφημα και μπορούμε να αποφασίσουμε ότι είναι ένας όγκος πρώιμος που μπορεί να υποβληθεί σε μια τοπική ενδοσκοπική εκτομή με την εγχείρηση TEMS. Νομίζω έχουμε άλλη μια εικόνα από το υπερηχογράφημα, αν μπορούσαμε να τη δούμε. Αυτό είναι στις μέρες μας με τρισδιάστατη δυνατότητα, οπότε μπορούμε να φτιάξουμε ένα μοντέλο του ορθικού σωλήνα και να δούμε τον όγκο από όλες τις πλευρές του, να γυρίσουμε σε όποια κατεύθυνση θέλουμε και έτσι να αποφασίσουμε ποιες περιπτώσεις είναι κατάλληλες για την εγχείρηση TEMS και την ενδοσκοπική μονοθεραπεία. Μάλιστα. Έχετε κάνει μια έρευνα σε συγκεκριμένη μέθοδο. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα πράγματα? Ναι, κοιτάξτε, η μέθοδος TEMS συνδυάζεται πολλές φορές και με την ακτινοθεραπεία, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Και για αυτά τα πρώιμα στάδια καρκίνου είναι το ίδιο αποτελεσματική με το να κάνεις μια μεγάλη επέμβαση που θα μείνει στο νοσοκομείο μια εβδομάδα και μπορεί να καταλήξει και με κολοστομία. Μπορείς να αφαιρέσεις ακόμα και λεμφαδένες. Η παραλλαγή αυτή της TEMS λέγεται ELRR, είναι άλλο ένα μεγάλο όνομα, Endoluminal Locoregional Rectal Resection. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που να θυμόμαστε είναι ότι μπορούμε να βγάλουμε και τους λεμφαδένες με την εγχείρηση TEMS. Επίσης, μπορούμε, αν θέλουμε, να κάνουμε και την πιο ριζική επέμβαση της ολικής εκτομής του πεζόρθου, πάλι διαμέσου του ορθού. Λέγεται διορθική ολική εκτομή του μεσοορθού. Βάζουμε πάλι το ενδοσκόπιο και κάνουμε όλη την εγχείρηση με την αφαίρεση των λεφαδένων διαμέσου του ορθού. Μπορούν και άλλοι τρόποι να χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση του όγκου? Ναι, υπάρχουν οι τρόποι της κλασικής λαπαροσκοπικής χειρουργικής ή της ανοιχτής χειρουργικής. Απλά προσπαθούμε να βγάλουμε τον όγκο με όσο λιγότερο τραύμα και με όσους περισσότερους σφυκτήρες μπορούμε να σώσουμε. Γιατί όταν ο όγκος είναι πολύ χαμηλά, μπορεί να χάσουμε τα σφυκτήρα και να έχει ο άρρωστος παραφύσει έδρα, που είναι κάτι που δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Τώρα, είπατε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Η επέμβαση TEMS, να τονίσουμε λιγάκι τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου, ποια είναι? Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι μια σύντομη επέμβαση, κρατάει γύρω στα 60-90 λεπτά. Είναι σχεδόν χειρουργική ημέρα σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή μπορεί να βγει ο άρρωστος σε λιγότερο από 24 ώρες. Mm-hmm. Δεν έχει καμία χειρουργική τομή. Όπως βλέπετε εκεί, παίρνει ένα χειρουργικό ενδοσκόπιο, το οποίο υπό γενική αναισθησία χρησιμοποιείται για να αφαιρεθεί ο όγκος. Ο άρρωστος όταν ξυπνάει δεν αισθάνεται κανένα πόνο, ούτε βλέπει πουθενά κάποιο κόψιμο στο σώμα του, κάποια τομή χειρουργική, οτιδήποτε. Δεν προκαλεί ακράτεια, δεν προκαλεί γενικά κάποιες άλλες σοβαρές επιπλοκές. Η πιθανότητα επιπλοκών είναι γύρω στο 1 με 2% των σοβαρών επιπλοκών. Και γλιτώνει μια πολύ μεγάλη χείριση και μια κολοστομία. Μάλιστα. Τώρα, η συγκεκριμένη επέμβαση TEMS μπορεί να αφαιρεθεί φυσικά όγκος ενδοσκοπικά. Αλλά όσον αφορά τους λεμφαδένες, εκεί πώς αντιμετωπίζεται? Ναι, μπορούμε αν θέλουμε. Γιατί είναι λίγο πιο ευαίσθητα για τα πράγματα. Βεβαίως. Εάν το στάδιο είναι αρχικό, μπορούμε να βγάλουμε, αν θέλουμε, και λεμφαδένες για δειγματοληπτικό έλεγχο, όπως κάνουμε στον καρκίνο του μαστού. Mm-hmm. Και μπορούμε εύκολα μέσα από την εγχείρηση TEMS να βγάλουμε 5 ή 6 λεμφαδένες για να στείλουμε για εξέταση. Μπορούμε όμως να κάνουμε και αυτή την εγχείρηση που λέγεται διορθική ολική εκτομή του μεσοορθού ή bottoms-up TME ή αναποδογυρισμένη TME, έτσι τη λένε, mm-hmm. στην οποία χρησιμοποιούμε πάλι τον εξοπλισμό αυτών για να κάνουμε μια πλήρη εκτομή και όλων των λεμφαδένων. Άρα δεν χάνουμε κανένα ογκολογικό πλεονέκτημα. Και η επέμβαση συμπληρώνεται
από πάνω αλλά παροσκοπικά από το δεύτερο τιμ που χρησιμοποιείται στην εγχείρηση. Είναι μια επέμβαση πολύ καινούργια, την οποία την κάνουμε και στο νοσοκομείο στο Λονδίνο και εδώ στην Αθήνα την έχω κάνει και σιγά σιγά θα αντικαταστήσει τις άλλες μορφές χειρουργικής για το χαμηλό καρκίνο του ορθού. Τώρα, εάν ο καρκίνος του ορθού είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο, εκεί πρέπει οπωσδήποτε να γίνει παραφύση έδρα κολοστομία ή μπορεί να αποφύγει κάποιος τη συγκεκριμένη με κατάσταση. Με σημερινές τεχνικές, αυτές που περιγράφω, και την ακτινοθεραπεία, λιγότερο από 3% των καρκίνων του ορθού θα αναγκαστεί να έχει μόνιμη κολοστομία. Το μυστικό είναι να γίνει μια αξιολόγηση ακτινολογική με τις μοντέρνες μεθόδους, να γίνει μια ενδοσκοπική εγχείρηση με τις μοντέρνες τεχνικές και να είναι εξειδικευμένοι οι χειρουργοί που θα το αντιμετωπίσουν. Μάλιστα. Η χειρουργική τεχνική, ποια είναι η πιο κατάλληλη αυτή που θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί υπάρχουν διάφορες τεχνικές, όπως είπατε και εσείς, για να αποφύγει κάποιος την παραφύση έδρα. Οι ενδοσκοπικές τεχνικές γενικά, αυτές ξεκινάνε με σκοπό να διατηρήσουν τους δικτύρες. Οπότε η διορθική ολική εκτομή του μεσόρθου, η transanal TME, είναι η τελευταία, ας το πούμε έτσι, λέξη της χειρουργικής τεχνικής για τη σωτηρία των σφυκτήρων και την αποφυγή της παραφύσης έδρας. Ποια είναι η μακροπρόχρονη επιβίωση των ασθενών που θα υποστούν μια χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του ορθού είτε του εντέρου? Αυτό εξαρτάται κυρίως από το στάδιο, δηλαδή εάν είναι σε στάδιο α είναι 90%, πέφτει χαμηλότερα αν είναι προχωρημένο το στάδιο. Συνολικά μιλώντας πάντως, σαν μέσος όρος, είναι πάνω από 70-75%. Στο δικό μας το νοσοκομείο στο Λονδίνο έχουμε επιτύχει πάνω από 80% επιβίωση του καρκίνου του εντέρου ανεξαρτήτως σταδίου. Να έχουμε κολλήσει λίγο στην παραφύση έδρα, γιατί είναι κάτι πολύ δυσάρεστο για τον ασθενή. Ξέρουμε και περιστατικά ότι ταλαιπωρείται ο ασθενής. Να μας εξηγήσετε λιγάκι για τη χειρουργική αυτή επέμβαση, γιατί έχουμε και κάποιες φωτογραφίες να δείξουμε, και να μας πείτε τι βλέπουμε εδώ, κύριε Παπαγρηγοριάδη. Λοιπόν, εδώ είναι η μέθοδος με την οποία προσπαθούμε να αποφύγουμε την παραφύση έδρα. Δηλαδή, έχουμε βάλει το εγχειρητικό ενδοσκόπιο διαμέσου του ανοίγματος του προκτού και έχουμε βάλει την κάμερα και τα χειρουργικά εργαλεία μέσα από αυτό το ενδοσκόπιο και όλη η επέμβαση γίνεται ενδοσκοπικά. Και οι λεμφαδένες βγαίνουν με αυτόν τον τρόπο και ο όγκος. Έχουμε λοιπόν μετά, όπως λέμε εδώ πέρα, μια αφαίρεση των λεμφαδένων γύρω από το έντερο. Κατόπιν το υπόλοιπο έντερο φέρνεται κάτω διαμέσου του προκτού και ράβεται με μια αναστόμωση που γίνεται με το χέρι με ραφές. Είναι μια επέμβαση την οποία μπορεί να ξυπνήσει ο ασθενής χωρίς καθόλου τη χειρουργική τομή. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τη μακρά επιβίωση, τι είναι αυτό που την εξασφαλίζει? Στην αρχή μπορεί να γίνει μετά, φοβόμαστε και υποτροπή? Ναι, βέβαια. Εκτός από το στάδιο, στην διάγνωση, που είναι πολύ σημαντικό, σημασία έχει μετά και το αν υπάρξει υποτροπή, πόσο έγκαιρα θα τη διαγνώσουμε και πώς θα θεραπεύσουμε. Γι' αυτό όταν κάποιος κάνει μια επέμβαση για καρκίνο του εντέρου, δεν τον στέλνουμε προς σπίτι του, του βάζουμε ένα πρόγραμμα για μια πενταετία, όπου κάθε 6 μήνες πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο να κάνει κάποια scans και κάποιες εξετάσεις αίματος. Ο σκοπός αυτών των εξαμηνιαίων εξετάσεων είναι ότι σε περίπτωση που υπάρξει υποτροπή, είτε τοπική, είτε στο σηκώτη, είτε στους πνεύμονες, είτε οπουδήποτε άλλο, να έχουμε όλες τις ευκαιρίες της θεραπείας ακόμα ακέραιες. Και αυτό επιτυχάνεται, όπως έχουμε δείξει με πρωτόκολλα που έχουμε φτιάξει και για τα οποία βραβευθήκαμε και από το Αγγλικό Υπουργείο Υγείας, μπορούμε ακόμα και σε περιπτώσεις μεταστατικού καρκίνου να έχουμε πλήρη ίαση σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, τελειώσαμε με την αρχική θεραπεία, μετά δεν το ξεχνάμε και μια πενταετία κάθε 6 μήνες εξετάσεις αξονικές, μαγνητική, εξετάσεις αίματος και κατά διαστήματα και μια κολονοσκόπηση. Και η υποτροπή δεν είναι θανατική καταδίκη. Είναι κάτι που πάλι αντιμετωπίζεται και θεραπεύεται. Οπότε μπορούμε να πούμε σε περίπτωση υποτροπής ο ασθενής δεν είναι καταδικασμένος. Καθόλου, καθόλου. Κάνουν πάλι χημειοθεραπεία, γίνεται εκτομή του ύπατος, ας πούμε, αν υπάρχει πρόβλημα στο ύπαρ, ή γίνεται καταστροφή με ραδιοκύματα των όγκων που μπορεί να είναι στους πνεύμονες,
Υπάρχουν άλλες τεχνικές εμβολισμού ή των αγγείων. Υπάρχει μια πληθώρα από τεχνικές, οι οποίες είναι πραγματικά καταπληκτικές και με τις οποίες κομματάκι-κομματάκι καταστρέφουμε τον όγκο και θεραπεύονται σήμερα στις μέρες μας ασθενείς που ήταν καταδικασμένοι πριν μόλις 10-15 χρόνια. Και το ποσοστό υποτροπής ποιο είναι? Κοιτάξτε, ανάλογα το στάδιο, εάν είναι σταδίου 3 ή 4, μπορεί το ποσοστό υποτροπής να είναι μεγάλο, να είναι 30-40%. Όμως και αυτό μπορούμε να το θεραπεύσουμε. Συνολικά η επιβίωση είναι πάνω από 75% μέσος όρος. Τώρα, ο τρόπος αντιμετώπισης σε περίπτωση μιας υποτροπής. Φυσικά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Κάποια περιστατικά υποτροπιάζουν. Εκεί ο τρόπος θεραπείας, χειρουργικής επέμβασης είναι ο ίδιος ή διαφέρει κάπου? Εκεί διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα πού είναι η υποτροπή. Έτσι. Εκεί πια δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ αν είναι λαπαροσκοπικό ή ενδοσκοπικό το χειρουργείο, αλλά ενδιαφερόμαστε να έχει πλήρη ογκολογική καθάριση κάθε είδους καρκινικού κυττάρου. Συνήθως είναι οι μεγάλες επεμβάσεις, είναι οι εκτομές του ύπατος, οι εκτομές των πνευμόνων, οι εμβολισμοί της πηλαίας κλπ. Το τελικό αποτέλεσμα όμως είναι γενικά πολύ καλό στις περισσότερες περιπτώσεις. Τώρα, πόσες ελπίδες υπάρχουν για κάποιον που έχει κάποιο πρόβλημα να μπορεί να επιβιώσει? Πολλές. Πάνω από 75% σαν μέσος όρος. Αλλά βεβαίως. Εάν όμως έχει πρώιμο στάδιο, 90% ή 95%. Είναι δηλαδή σύνηθες φαινόμενο πολλοί ασθενείς μας να πεθαίνουν από γυρατιά ή από άλλες παθήσεις άσχετες. Η πλειοψηφία των ασθενών μας επιβιώνει. Μάλιστα. Η εμπειρία σας από την Αγγλία, δεν θα πούμε από την Αγγλία, από Έλληνες στην Αγγλία, είτε Έλληνες στην Ελλάδα, βλέπετε ότι αντιμετωπίζουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα? Είναι λίγο πιο πεσιμιστές οι Έλληνες στην Ελλάδα από τους ανθρώπους εκεί στην Αγγλία? Κοιτάξτε, η διάγνωση καρκίνου είναι πάντα ένα μείζον γεγονός στη ζωή και του ανθρώπου και της οικογένειάς του. Και είναι ένα θέμα που συνταράσσει τον άνθρωπο και υπαρξιακά, αν θέλετε. Και ο τρόπος που το αντιμετωπίζει έχει να κάνει με την όλη προσωπικότητά του, την όλη ζωή του, το ποιους έχει γύρω του να τους παρασταθούν. Οι Έλληνες σαν άνθρωποι είναι γενικά πολύ γενναίοι και έχουν το πλεονέκτημα της συμπαράστασης επίσης από την οικογένεια, που δεν την έχουν πολύ στο δυτικό κόσμο. Εντάξει, υπάρχει μια πιο φλεγματική αντιμετώπιση στους βόρειους λαούς, αλλά νομίζω ότι στις περιπτώσεις αυτές που φτάνει ο ασθενής να μάχεται για τη ζωή του με τον γιατρό του, όλοι οι άνθρωποι καταλήγουν να είναι λίγο πολύ το ίδιο. Αν σας ζητούσαμε να βάλετε τρεις προτεραιότητες για τη βελτίωση του καρκίνου του εντέρου ή του ορθού εδώ στην Ελλάδα, τι θα λέγατε? Νομίζω ότι η πρώτη αναμφισβήτητα θα ήταν η εγκαθίδρυση ενός γενικευμένου προγράμματος προληπτικού ελέγχου του ασυμπτωματικού πληθυσμού. Γιατί είναι κρίμα να μιλάμε τώρα για εξελιγμένες τεχνικές για καρκίνους που θα μπορούσαν απλά να τους έχουμε πιάσει 10 χρόνια πριν σαν πολύποδες και να μην υπάρχουν καν. Οπότε νομίζω σαν πρώτη προτεραιότητα θα ήταν αυτή, ένα προληπτικό πρόγραμμα ελέγχου. Το δεύτερο νομίζω θα ήταν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των χειρουργών στις μοντέρνες τεχνικές που να είναι γενικευμένο και αυτό και να μην εξαρτάται μόνο από ποια κλινική, ποιου νοσοκομείου μπορεί να έχει τα μέσα ή τις ευκαιρίες. Έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες ανεξαρτήτως αν ζουν στην Αθήνα ή σε μια επαρχιακή πόλη να έχουν το ίδιο επίπεδο καλής θεραπείας. Και το τρίτο νομίζω ότι θα πρέπει ειδικά ακτινοθεραπεία, που είναι για τον καρκίνο του ορθού πολύ σημαντική, να μπορέσει να γενικευθεί με μοντέρνα μηχανήματα και χωρίς λίστες αναμονής, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση εύκολη και ανώδυνη όλοι οι ασθενείς. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν κάποιες παθήσεις που έχουν παρεμφερή διάγνωση, παρεμφερή συμπτώματα, π.χ. οι αιμορροίδες. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν κάποιες, να μας εξηγήσετε ποιες άλλες παθήσεις ή και οι ίδιες οι αιμορροίδες σε σχέση με καρκίνο πτυχίου εντέρου, πόσο similar είναι αυτά τα συμπτώματα? Βεβαίως, κοιτάξτε, τα συμπτώματα των παθήσεων του εντέρου είναι αλληλοεπικαλυπτόμενα, γιατί υπάρχουν πολλές παθήσεις και όλο μόνο 4-5 συμπτώματα. Οπότε, από τους ανθρώπους που έχουν αιμορραγία από το ορθό, βλέπουν αίμα στην τουαλέτα, μόνο 3-4 από τους 100 θα έχουν καρκίνο, 96% θα έχουν απλές αιμορροίδες. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι πώς αποφασίζουμε ποιος έχει τι. Έχουν γίνει πολλές μελέτες που προσπαθούν να βρούνε ποιος από αυτούς που έχει αίμα έχει καρκίνο και ποιος αιμορροίδες. Το τελικό αποτέλεσμα είναι δεν είναι εύκολο καθόλου. Δεν έχουμε κανέναν τρόπο να το πούμε. Άρα λοιπόν, εάν οποιοδήποτε βλέπει ότι έχει αίμα στα κόπρανα, πρέπει να πάει να κάνει μια κολονοσκόπηση.
δεν υπάρχει άλλος τρόπος να είμαστε σίγουροι. Και τα συμπτώματα που έχει ο καρκίνος του εντέρου είναι δυστυχώς πάντα πολύ όψιμα, πολύ αργά. Έτσι μπορεί να έχει κάποιος ένα πολύ μεγάλο όγκο στο εντερό του και να μην έχει απολύτως κανένα σύμπτωμα μέχρι το τελικό στάδιο. Μάλιστα. Τελευταία συμβουλή που θα δίνετε στους τηλεθεατές που πάσχουν από οποιαδήποτε πάθηση, είτε καρκίνο ορθού είτε καρκίνο εντέρου? Αν έχουν μία αυτές τις δύο παθήσεις, τότε θα πρέπει να είναι αισιόδοξοι. Υπάρχουν στις μέρες μας θεραπείες για όλα τα στάδια της νόσου και αν είναι θεραπεύονται σε ένα εξειδικευμένο κέντρο, τότε γενικά να έχουν ελπίδα ότι μπορούν να θεραπευτούν. Σας ευχαριστούμε σε αυτό το σημείο. Και εγώ ευχαριστώ. Αλλά δεν θα σας αφήσουμε. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, τελευταία μάλλον ερώτηση. Έχετε 20ετή εμπειρία στον χώρο της συγκεκριμένης χειρουργικής εντέρου και ορθού. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο περιστατικό και πώς το αντιμετωπίσατε? Αυτό είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα περιστατικά. Γιατί όλα τα περιστατικά είναι δύσκολα. Ναι, νομίζω ότι η πιο δύσκολη περίπτωση ήταν μια σπανιότατο περιστατικό, όπου είχα ένα νέο άνθρωπο στο Λονδίνο που έπαθε καρκίνο εντέρου σε ηλικία μόλις 17 ετών. Και ήταν και πολύ προχωρημένο σταδίου και ήταν μια περίπτωση που ούτε εμείς θέλαμε να πιστέψουμε τη διάγνωση, ούτε φυσικά το παιδί αυτό. Και ήταν μια τεχνικά πολύ δύσκολη περίπτωση που μας βασάνισε πάρα πολύ και είναι κάτι που το θυμάμαι σε όλη μου την καριέρα. Υπάρχουν πάντα κάποια χειρουργία τα οποία είναι πολύ δύσκολα, τα οποία ενέργει σε όλη η ομάδα. Υπάρχει και η αγωνία και η ψυχολογική και του γιατρού και της οικογένειας. Σας ευχαριστούμε σε αυτό το σημείο που ήρθατε στην εκπομπή μας και μας αναλύσατε με δυσάρεστες παθήσεις, αλλά όλες λίγο πολύ οι παθήσεις είναι δυσάρεστες, αλλά με λύσεις. Τις περισσότερες φορές υπάρχουν λύσεις. Ευχαριστούμε. Να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο όλους εσάς που μας παρακολουθείτε πιστά. Γεια σας από εμάς. Σήμερα στην εκπομπή μας θα έχουμε ένα πολύ σπουδαίο, εκλεκτό να πούμε, καλεσμένο μας από την πολύ όμορφη Ινδία. Γιατί λέμε Ινδία? Γιατί έχει έρθει ειδικά για να το παρουσιάσουμε εδώ στην εκπομπή μας. Να καλωσορίσουμε τον Dr. Vasu Kesavan. Hello, Dr. Vasu. Welcome to our show today. Καλωσορίσουμε τον Dr. Vasu Kesavan στην εκπομπή μας σήμερα. We wanted to ask you, you do ancient medicine. Ο Dr. Vasu κάνει αρχαία ιατρική και να τον ρωτήσουμε τι ακριβώς είναι η αρχαία ιατρική που κάνει ο Dr. Vasu. What exactly is ancient medicine? You know, olden days when there was no science. Τις παλιές μέρες που δεν υπήρχε η επιστήμη, people used to treat by seeing the pulse, just holding the hand, checking the pulse. Είναι μια τεχνική που πιάνει τον παλμό και από τον παλμό μπορεί να καταλάβει τι παθήσεις έχει ο κάθε ασθενής. So by the pulse you can check what kind of disease, what are the, how to treat a patient. Okay, so all you have to do is hold a hand of a patient, feel their pulse, and from so simple, you can detect what exactly disease they have. You can do a whole scan of their body. So, πιάνει τον παλμό του κάθε ασθενή και από εκεί μπορεί να καταλάβει τη συγκεκριμένη πάθηση. Δηλαδή, ο ίδιος ο γιατρός γίνεται ένα σκανάρισμα του οργανισμού χωρίς εξετάσεις, χωρίς απολύτως τίποτα. And it's so simple. Very, very simple. And then what's the therapy? How does it work? You know, depends on the patient to patient. Mm-hmm. We recommend medicine or something, oil therapy, mm-hmm. or meditation also. Οπότε υπάρχουν διάφοροι τρόποι να πούμε ότι ο γιατρός μας είναι και εφευρέτης διάφορων βοτάνων που συνδυασμός αυτών των βοτάνων μπορεί να θεραπεύσει πάρα πολλές παθήσεις. Οπότε χωρίς φάρμακα που λέμε, μόνο και μόνο με βότανα μπορεί να θεραπεύσει. Να μιλήσουμε όμως λιγάκι για την ιστορία, την οικογενειακή του ιστορία, γιατί είναι 400 χρόνια η ιστορία της οικογένειάς του. Tell us a little bit how ancient medicine works, because your family is 400, all the way it goes 400 years back, 8 generations, 8 γενές. Can you tell us a little bit about the history? You know, it all started during the olden generation. You know, we have much more older than that, but we don't have record. We have a record of 8 generation. Mm-hmm. So based on that, you know, it is all, you know, in India, we have this culture of Guru Shishya, means mm-hmm. Guru and disciple. Mm-hmm.
So yes. This was in our family. So είναι οικογενειακός γιατρός από 8 γενιές, ο πατέρας του γιατρός. 8 generations back, you're all doctors, όλοι γιατροί. And why do you believe that this method works better than pharmaceutical method since you are a doctor? Because many patients who pharmaceutical doctors could not able to treat, we have treated them successfully. Μάλιστα, τον ρώτησα γιατί δεν εξάσκησε το φαρμακευτικό επάγγελμα ή τις επεμβάσεις και κάνει την αρχαία ιατρική. Και εκείνος απάντησε φυσικά γιατί η αρχαία ιατρική μπορεί να κουμπίσει παθήσεις και ασθένειες που δεν μπορεί να θεραπευτεί κάποιος ή να γίνει μια επέμβαση για κάποια συγκεκριμένη πάθηση. Τώρα, να τον ρωτήσουμε σε σχέση με παθήσεις, ποια είναι η γκάμα των παθήσεων. Can you please tell us, Dr. Vasu, what is the extent of a certain illness or sickness that you can cure? From what to what? Από τι μέχρι τι μπορεί να... Because serious, there's serious cases and there's... Basically, the serious patient only come to us mm-hmm. when there is no treatment. Other doctors say it's not possible, so they come to us. Mm-hmm. So at that stage also, we try and help them, and many patients, by God's grace, got cured. That's amazing what you're telling us. As you said, you are the machine, you are the therapy. Όπως είπε ο Dr. Vasu, είναι και το μηχάνημα και ο θεραπευτής. Right, Dr. Vasu? Thank you. Nice speaking to you. Thank you so much for having you on our show today. And everybody can just see what you do. Ευχαριστούμε πολύ τον Dr. Vasu. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε.